Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε τον νομικό μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας που καταγίνεται χρόνια με το θέμα από την περίοδο που υπήρχε προστασία στην πρώτη κατοικία με τις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, τον κύριο Σπύρο Ντύλη. Καλημέρα κύριε Ντύλη. Καλή σας μέρα. Χαίρομαι που σας ακούω. Κύριε Ντύλη, πώς έχει στην ουσία το θέμα, διότι η πτυχή που ακούμε όλοι είναι η πτυχή του να αποφανθεί πια η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, αν οι αντιπρόσωποι των ΦΑΝΤ έχουν δικαίωμα να μετέχουν σε όλες τις διαδικασίες κατασχέσεων, εκπληστηριασμών κτλ. Αυτό είναι όμως η ουσία? Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Έτσι έχει φανεί στο Πανελλήνιο ότι είναι, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Η μαύρη αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να σταματήσουμε όλο αυτό που συμβαίνει με τα σπίτια και τις ιδιοκτησίες των Ελλήνων. Δηλαδή υπάρχει ο δρόμος, έχει ανοίξει ο δρόμος με νομοθέτημα το οποίο ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή μετά το τρίτο μνημόνιο και είναι ο 4354 του 2015. Αυτός ο νόμος λοιπόν λέει με ποιο τρόπο οι εταιρείες διαχείρισης γίνονται μη δικαιούχοι, καθιστάται μη δικαιούχοι διάδικοι, δηλαδή ενώ δεν έχουν δικαίωμα, δεν έχουν αυτές το δικαίωμα, δεν χρωστάνε σε αυτές λεφτά οι οφειλέτες, γίνονται διάδικοι, δηλαδή μπορούν να παρασταθούν στα δικαστήρια. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι, με λίγα λόγια, ότι αν οι εταιρείες αυτές πάνε από τον δρόμο που τους έχει ανοίξει ο 4354, δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσουν οι πληστηριασμοί. Αυτό λοιπόν είναι δεδομένο. Τι συνέβη όμως? Οι εταιρείες, οι άνθρωποι τέλος πάντων που αποφασίσαν να έχουν τέτοιες εταιρείες διαχείρισης, πήγανε από έναν παλιό νόμο, τον 3156 του 3 και όχι από το 4354 του 15. Εμείς λοιπόν όταν το είδαμε, που ασχολούμαστε με το θέμα, να σας πω προηγουμένως γιατί μιλήσατε για το 3869, όσο υπήρχε το 3869, μόνο το δικό μου γραφείο έχει σώσει 2.500 νοικοκυριά στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Πήγανε λοιπόν και χρησιμοποίησαν αυτόν τον νόμο οι εταιρείες διαχείρισης, πήγανε μέσω αυτού του νόμου. Εμείς όταν το είδαμε αυτό και το καταλάβαμε, είπαμε ότι έχουμε κάνει λάθος. Αυτό είπαμε σε πρώτη φάση. Γιατί ο νόμος αυτός δεν τους έδινε δικαίωμα να γίνουν μη δικαιούχοι διάδικοι, δηλαδή να κάνουν πληστηριασμούς, για να το καταλάβει ο κόσμος. Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει ρητά να το αναφέρει ο νόμος. Ο 3156, ο οποίος ήταν ένας νόμος του 3 και ήταν επενδυτικός νόμος, προσέξτε τι σας λέω, δεν ήταν για διαχείριση κόκκινων δανείων, ήταν για τυπλοποίηση δανείων που ήταν σε πλήρη εξυπηρέτηση. Αυτός λοιπόν ο νόμος χρησιμοποιήθηκε. Ήταν κάτι άσχετο. Το είδαμε εμείς, κάναμε ανακοπές, περάσανε σε πρώτο βαθμό, περάσανε από τα εφετεία, πήγαν στον Άριο Πάγο, βγήκε η 8/22 του 2022 που όλοι ξέρουμε ότι σταμάτησε κάποιους πληστηριασμούς, έναν πληστηριασμό συγκεκριμένα. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί είχαν πάει από το 3156. Αν είχαν πάει από το 4354, θα μπορούσαν μια χαρά να κάνουν τον πληστηριασμό και δεν θα μπορούσε να το σταματήσει κανείς. Το ζήτημα λοιπόν οδηγήθηκε στην ολομέλεια. Μισό λεπτό. Άρα εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτοί οι εκπρόσωποι των ΦΑΝΤ στην Ελλάδα χρησιμοποιούσαν έναν παλιότερο νόμο. Σωστά. Τον αξιοποιούσαν, αλλά σιωπηρά, ενώ δεν δικαιούνταν, θέλαν να έχουν τις απολαβές του νόμου του 15 πια. Να μπορούν να είναι. Είναι έτσι όπως το λέτε, το έχετε καταλάβει πλήρως. Δίπορτο δηλαδή. Δίπορτο, ακριβώς, δίπορτο. Πήγανε από έναν άσχετο νόμο, αλλά υπάρχει λόγος τελικά που πήγαν, δεν κάναν λάθος. Πήγανε από έναν άσχετο νόμο, άσχετο, γιατί ήταν, σας ξαναλέω, επενδυτικός νόμος. Το 3 δεν είχαμε κόκκινα δάνεια. Το 3 είχαμε δάνεια που ήταν σε πλήρη εξυπηρέτηση. Οι τράπεζες τα τιτλοποίησαν, μπορούσαν να τα τιτλοποιήσουν τα δάνειά τους, να φτιάξουν δηλαδή ένα παράγωγο, να το πουλήσουν στην αγορά, να ξαναπάρουν χρήματα από αυτά που είχαν δανείσει και να τα ξαναδανείσουν. Ουσιαστικά λοιπόν ήταν χρήματα επενδυτών, τα οποία ήθελαν να προσελκύσουν. Η ελληνική πολιτεία λοιπόν έβγαλε τον νόμο 3156-3 για να είναι ένα επενδυτικό εργαλείο. Μάλιστα. Προσέξτε τώρα, γιατί εδώ είναι όλο το ζουμί. Λέμε λοιπόν ότι αν οι εταιρείες είχαν πάει από το 4354, δεν μπορούσαμε να τις σταματήσουμε. Για να τις σταματήσουμε, πράγμα το οποίο, κατά την άποψή μου, γιατί μια ζωή είμαι στην αποδόπλευρα που συζητάμε,
την προστασία των δανειοληπτών, παύλα καταναλωτών. Α, για να σταματήσει όλο αυτό χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση. Και για να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση, θα το πω ευθαρσώς, πρέπει να υπάρξει αλλαγή στην Βουλή. Και τι εννοώ αλλαγή στη Βουλή? Εννοώ να φύγουν όλοι αυτοί, πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο φυσικά, να φύγουν όλοι αυτοί οι οποίοι οι ίδιοι μπορεί να εμπλέκονται σε τέτοιες εταιρείες, βλέπετε το γνωστό θέμα με τον κύριο Πάτσι, ή έχουν ψηφίσει αυτούς τους νόμους που είπαμε, το 43-54 του 15, και ξέρουμε όλοι ποιος ψήφισε το 15. Θέλω να σας πω ότι είναι σύσσωμη η Ελληνική Βουλή εναντίον των συμφερόντων, κατά την άποψή μου, του ελληνικού δανειολήπτη, του κάθε ελληνικού δανειολήπτη, παύλα καταναλωτή. Εγώ να το θέσω διαφορετικά, κύριε Ντύλη. Ας πούμε λοιπόν ότι δεν καταλάβαιναν, που καταλάβαιναν πολύ καλά τι ψήφιζαν το 15. Έστω και τώρα λέτε, έστω και τώρα, εγώ δεν θα πω να αλλάξει η σύνθεση. Έστω και τώρα χρειάζεται νομοθετική πράξη, νομοθετική πρωτοβουλία. Φυσικά. Διαφορετικά φυσικά. Είναι δωρονάδωρον η συζήτηση. Όσον αφορά την προστασία. Δεν γίνονται πληστηριασμοί, ναι. Ναι, ναι. Γι' αυτό. Αλλά, αυτό. Προσέξτε τώρα, γιατί εδώ θα σας αποκαλύψω κάτι το οποίο και εγώ να σας πω τη μαύρη αλήθεια, που ήμουνα στη νομική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου υπό τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου, τον κύριο Μπέσκο, τον Γιώργο. Mm-hmm. Και ήμουνα μέσα στην όλη αυτή προσπάθεια. Το αντιλήφθηκα στο μέγεθός του μέσα στην αίθουσα της Ολομελίας. Και εύχομαι να το έχουν καταλάβει, με αυτόν τον τρόπο θα σας το πω, και οι αεροπαγίτες μας. Τι εννοείται μέσα στην αίθουσα της Ολομελίας, του Αρείου Πάγου? Ναι, μέσα στην αίθουσα που έγινε η δίκη, που εξελίχθηκε η δίκη, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ναι, ο οποίος έκανε και αυτός παρέμβαση υπέρ των καταναλωτών ουσιαστικά, παύλα δανειοληπτών, και κατά των εταιριών διαχείρισης σε αυτό το κομμάτι, απεκάλυψε μία μελέτη οικονομοτεχνική, η οποία λέει το εξής. Εδώ λοιπόν το ζουμί έρχεται. Αν πάνε με τον 31-56 οι εταιρείες διαχείρισης, θα γλιτώσουν 58 δισεκατομμύρια φόρους, γιατί ο 31-56 έχει ατέλεια. Δηλαδή, επειδή είναι επενδυτικός νόμος, έχει, και για να προσελκύσει επενδυτές, έδινε φορολογικές ασυλίες. Τι σημαίνει? Μισό λεπτό, για να το καταλάβουμε όλοι. Τώρα δηλαδή, μέσα στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου που συνεδριάζει για να αποφασίσει, αν ορθώς εσείς έχετε πει από εδώ πλευρά, ότι αφού πάνε με το 2003 το νόμο, δεν μπορούν να εκπροσωπούν σε πληστηριασμούς τα funds. Ακούστηκε μέσα εκεί από το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας η ύπαρξη οικονομοτεχνικής μελέτης, ότι οι services πήγαν με το νόμο αυτό διότι εξασφάλιζαν ατέλεια φόρων το σύμμικτο 58 δισεκατομμύρια. Ναι, το νούμερο είναι αστρονομικό. Είναι το 15% του εξωτερικού χρέους της Ελλάδας. Αλλά προσέξτε, επειδή μιλάμε για 800.000 ακόμα, γιατί έχουν φύγει 80.000 ακίνητα όσο ξέρω, και είναι για άλλα 800.000 ακίνητα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, τι γίνεται? Ο νόμος, ο 31-56-3, ο νόμος του 3 λοιπόν, επειδή ήταν επενδυτικός, επαναλαμβάνω, είναι σοβαρό αυτό που σας λέω, είχε πολύ μεγάλες διαφορές από το 43-54. Η πρώτη διαφορά είναι ότι στο άρθρο 10, αν δεν κάνω λάθος αυτού, νομίζω ότι είναι το άρθρο 10, έλεγε το εξής, ότι δεν πληρώνεται κανένας φόρος. Τίποτα. Προσέξτε τι σας λέω, τίποτα. Το δεύτερο είναι ότι αντίστοιχα όμως, επειδή δεν υπήρχε ζήτημα πληστηριασμών τότε, ήταν πράσινα τα δάνεια, δεν υπήρχε θέμα πληστηριασμών, δεν έδινε τη δυνατότητα στην εταιρεία διαχείρισης να γίνει μη δικαιούχος διάδικος, δηλαδή να παρασταθεί, ενώ δεν είναι δικαιούχος, να παρασταθεί σε δίκες. Να γίνει διάδικος δηλαδή. Μη δικαιούχος διάδικος σημαίνει δεν έχω το δικαίωμα, αλλά γίνομαι διάδικος. Δεν έδινε λοιπόν αυτό το δικαίωμα. Αυτό το δικαίωμα, με πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου και σύσσωμη όλη την ελληνική επιστήμη, την νομική επιστήμη, αναφέρεται ότι αυτό το δικαίωμα το παίρνεις μόνο όταν ρητά το αναφέρει ο νόμος. Εδώ λοιπόν τι γίνεται? Ζητάνε τα φανς ουσιαστικά να αλλάξει ολόκληρη αυτή η λογική που υπήρχε επί δεκαετίες στην Ελλάδα και στην νομολογία του Αρείου Πάγου, και να κάνουν τι? Να πάρουν να εφαρμόσουν μεν τον 31-56 του 3, αλλά να πάρουν και να εφαρμόσουν και διατάξεις
από το 43-54 καταναλογία. Αυτό φυσικά είναι πρωτάκουστο και απαράδεκτο. Και νομικά, καταλαβαίνετε, δεν θέλω να κάνω ανάλυση αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είμαστε εδώ στον Άριο Πάγο, αλλά νομικά δεν στέκει. Τέλος πάντων, αυτό λένε αυτή τη στιγμή. Και το ζήτημα είναι ότι όλο αυτό έχει γίνει ακριβώς γιατί μέσω αυτής της οδού γλιτώνουν αυτά τα χρήματα ή έστω, αν η οικονομοτεχνική μελέτη έχει κάποιο σφάλμα, πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, και το λέω αυτό γιατί δεν την έχω διαβάσει την οικονομοτεχνική μελέτη. Μισό λεπτό κύριε Ντύλη, γιατί αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό και ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας, ελπίζω οι αεροπαγίτες να το έχουν καταλάβει και μάλιστα η Ολομέλεια. Μισό λεπτό, αν καταλαβαίνω εγώ καλά, θα το πω λαϊκά, δεν το πω νομικά. Εμγλιτώσαν περίπου 58 δισεκατομμύρια από φόρους, το 1 τέταρτο του χρέους δημόσιου και ιδιωτικού της χώρας. Έτσι, τα γλιτώσαν. Θέλουν και τα σπίτια και τις επιχειρήσεις να είναι αυτοί οι εκπρόσωποι στα δικαστήρια που θα βγαίνουν στο σφυρί. Ωραία πράγματα. Αυτό που θέλω για να το θέσω όπως το λέτε αυτή τη στιγμή είναι α. Να πάρουν τις κατοικίες των Ελλήνων, γιατί υποτίθεται ότι έχουν το δικαίωμα αυτό, και λέω υποτίθεται γιατί εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα να συζητήσουμε, αλλά τέλος πάντων αυτό θέλουνε, γι' αυτό δημιουργηθήκανε, αλλά ταυτόχρονα θέλουνε για όλες αυτές τις διαδικασίες που θα κάνουνε να μην πληρώσουν ένα ευρώ φόρο στο ελληνικό δημόσιο, και τελικώς πάνε από το 31-56, γιατί ακριβώς τους δίνει αυτό το δικαίωμα να μην πληρώσουν φόρο. Φυσικά ο 31-56 τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν πληστηριασμούς. Τώρα, για να καταλάβουν τι είναι 58 δις, γιατί ο κόσμος, και αυτό είναι έτσι που σας το λέω, δεν καταλαβαίνει διαφορά εκατομμύρια με δισεκατομμύρια, του φαίνονται όλα τεράστια αστρονομικά νούμερα και μετά από κάποια φάση ζαλίζεται και δεν καταλαβαίνει. Να πούμε ότι η αγορά των Ραφάλς ήταν περίπου 3-4 δισεκατομμύρια και καταλαβαίνουμε ότι έχει δημιουργηθεί δημοσιονομικό ζήτημα για το πού θα βρούμε τα λεφτά, πώς θα τα πληρώσουμε κτλ. 3-4 δισεκατομμύρια. Εδώ μιλάμε για 58. Και σας λέω, γιατί σας ξαναλέω την οικονομοτεχνική μελέτη, δεν την έχω διαβάσει. Ας πούμε ότι έχει και ένα λάθος και δεν είναι 58, είναι 48, είναι 38. Μιλάμε για τεράστια νούμερα. Νούμερα τα οποία θα κληθεί να τα πληρώσει τελικά ποιος? Ο φορολογούμενος Έλληνας πολίτης, γιατί αυτοί δεν θέλουν να φορολογηθούν. Και ουσιαστικά και θα του πάρουν τα σπίτια και θα του φορτώσουν το δημοσιονομικό αυτό έλλειμμα. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα, απίστευτα. Τώρα υπάρχει και μια τρίτη παράμετρος που είναι διαφορετική στους νόμους. Ο νόμος που φτιάχτηκε για τα κόκκινα δάνεια, ο 43-54 του 2015, για μένα θα σας το χαρακτηρίσω, παρόλο που είμαι δικηγόρος, θα πω μια πολύ άσχημη έκφραση, είναι εσχρός. Είναι εσχρός, γιατί πάρα πολύ απλά δεν δίνει το πλέγμα, το προστατευτικό που πρέπει να δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους τους ρίξανε στα μνημόνια, χάσανε τα έσοδά τους, τους ποδηγετήσανε στην καταστροφή. Τέλος πάντων, ξέρουμε όλοι γιατί μιλάμε, δεν δίνει προστατευτικό πλεύμα, παρά ένα πολύ μικρό. Τι λέει δηλαδή? Λέει ότι για ένα χρόνο θα πρέπει η εταιρεία διαχείρισης να βρίσκεται σε επαφή με τον δανειολήπτη, να προσπαθεί εξοδικαστικά να λύσει το θέμα, να του γίνονται προτάσεις, να προσπαθούν να γίνουν συμβιβασμοί κτλ. Αν αποτύχει όλη αυτή η προσπάθεια, τότε και μόνο τότε μπορεί να ακολουθήσει τη δικαστική οδό. Φανταστείτε ότι 31-56 δεν έχει ούτε αυτή την προστασία. Γιατί δεν την έχει? Μα γιατί δεν την έχει? Δεν έτρεχε ποτέ το θέμα πληστηριασμού στο 31-56. Ήτανε πράσινα τα δάνεια, δεν ήταν κόκκινα. Σαφές. Και ούτε είχαμε τρία μνημόνια, κανένα. Κανένα. Φυσικά, όπως το λέτε. Κύριε Ντύλη, πείτε μου, σας παρακαλώ, ρωτάει εδώ ο κόσμος. Εάν υποθέσουμε ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφανθεί ότι καλώς όλοι εσείς τονίζετε ότι αφού είναι με τον νόμο 31-56 του 3 ιστορία, δεν μπορούν ως μη δικαιούχοι να είναι διάδικοι. Υπάρχει πρόβλεψη για αποζημίωσή τους από το σχέδιο Ηρακλής? Δηλαδή αν το χάσουν θα αποζημιωθούν? Όχι, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο. Γιατί πάνε, σας ξαναλέω, με ένα νόμο που είναι λάθος, έτσι. Το 31-56-3. Τώρα, προσέξτε τώρα, ανοίγουν δύο δρόμοι και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Γιατί σας ξαναλέω, ο ελληνικός λαός πρέπει να είναι ενήμερος και να μην έχει στο μυαλό του πράγματα που δεν ισχύουν. Λοιπόν, αν βγει η Ολομέλεια και πει: δεν μπορείτε, κύριοι, να πάτε από το 31-56 να κάνετε πληστηριασμούς. Όπως πρέπει να το πει κατά τη γνώμη μας. Δηλαδή, για μένα, το θα είναι τεράστιο λύστημα να γίνει κάτι άλλο. Μάλιστα, το ορθώνω την νομολογία. Αν το πει, λοιπόν. Αν το πει, σταματάνε ένα σωρό σερβισερς που λειτουργούν στην Ελλάδα να μπορούν να κάνουν πληστηριασμούς. Αυτό είναι το πρώτο.
Το δεύτερο είναι, μπορούν να συνεχίσουν τις σχεδιασμοί. Ναι, μπορούν. Μπορούν να πάνε στο 43-54 ή μπορεί να έρθουν τα ίδια τα funds, τα οποία είναι εταιρείες που βρίσκονται στην Ιρλανδία ως επιτοπλίστων, mm-hmm. να φτιάξουν υποκαταστήματα, να μπουν σε έξοδα και φυσικά να πληρώσουν φόρους. Να έρθουν λοιπόν στην Ελλάδα και να κάνουν οι ίδιοι τους πληστηριασμούς. Μάλιστα. Άρα οι πληστηριασμοί τυπικά δεν σταματάνε, ουσιαστικά γίνονται πιο δύσκολοι. Και γίνονται όπως πρέπει να γίνουν ουσιαστικά, αν πρέπει να γίνουν. Τέλος πάντων, ναι, προφανώς. Πρέπει να πληρώσουν τις φόρους. Προφανώς, λέτε κάτι, δεν είστε υπέρ αυτού, αλλά λέτε, αν εν πάση περιπτώσει αυτός είναι ο πιλότος, θα πληρώσετε φόρο, κύριε. Δεν θα είναι αέρα πατέρα 58 δις να έχετε γλιτώσει. Μα, αν θέλετε να το πω και πιο συστολικά, 40 δις να έχετε γλιτώσει. Αν σας ξαναλέω, δεν ήμουν δικηγόρος και μίλαγα μια γλώσσα. Πώς σας το πω τώρα, όπως μιλάει ο λαός, θα έλεγα, δεν το λέω γιατί είμαι δικηγόρος, σας ξαναλέω και έχω κώδικα δεοντολογίας, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή γίνεται πιάτσικο. Αυτό λοιπόν το πιάτσικο που θα έλεγα ότι γίνεται, αυτό λοιπόν το πιάτσικο γίνεται ακόμα πιο κραυγαλαίο αν δεν υπάρχουν τουλάχιστον οι υποχρεώσεις προς το ελληνικό δημόσιο που τις έχουμε όλοι εμείς οι Έλληνες πολίτες και όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τέλος πάντων που δρούν στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να παίρνουν δάνεια με 5 και 10% του ποσού που υπολείπεται, να συνεχίζουν να τα τοκίζουν και το 100 να γίνεται, ξέρω εγώ, 200, με 5 να πάνε να πάρουν 200 δηλαδή, να γίνεται αυτό, και να μην θέλουν να πληρώσουν και τους φόρους που τους αναλογούν. Και από χθες έχουμε και άνοδο των επιτοκίων από την κυρία Ντελάιεν κατά 50 μονάδες βάσης. Θα περάσουμε καλά. Ακούστε, κύριε Ντίλη, ρωτάει εδώ ο κόσμος. Οπότε λέει η παρέμβαση του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, όπως διέρευσε, ότι θα έχουμε καλά νέα για τους σερβισερς. Σε τι συνίσταται, λέει. Ακούστε, μου ανοίγεται ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σοβαρό και θα μου επιτρέψετε να το αναλύσω για μισό λεπτό. Λοιπόν, δεν είπε αυτό η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας. Η Τράπεζα της Ελλάδας, η έκθεση, λέει ότι θα αλλάξει το θέμα στην ολομέλεια. Και η ερώτηση είναι, όχι ότι πιστεύει ότι θα αλλάξει, ότι θα αλλάξει. Το είπε με τέτοιο τρόπο. Και η ερώτηση είναι, πού το ξέρει. Προσέξτε, υπήρχε επίσης δημοσίευμα στις 15 Δεκεμβρίου, το οποίο έλεγε ότι η δίκη δεν είναι ουσιαστική αλλά τυπική και τέλος πάντων το νερό έχει μπει στα βλάκι, είναι αποφασισμένο ότι θα κερδίσουν οι servicers. Αυτό, όπως αντιλαμβάνετε, είναι ομοί παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης, την οποία εμείς, οι δικηγόροι, ως συλλειτουργοί της δικαιοσύνης, την υπηρετούμε. Και δεν θέλουμε να υπάρχουν, όπως αντιλαμβάνεστε, σκιές. Πάνω από πού? Από το ανώτατο ακυρωτικό της χώρας, τον Άριο Πάγο δηλαδή, και μάλιστα όταν αυτός συνεδριάζει σε ολομέλεια. Δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, ας πούμε. Σωστά το λέτε. Σωστά. Οπότε, πού το ξέρεις πριν καν συνεδριάσουν, πριν καν συσκεφτούν, όχι αποφασίσουν. Πού το ξέρεις? Πριν καν γίνει η δίκη. Μάλιστα. Να καταλάβετε, θα συνεδριάσουν, θα συσκεφτούν τις επόμενες μέρες. Η δίκη έχει γίνει στις 26 πρώτου. Mm-hmm. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι κάποιος στις 15 Δωδεκάτου, πάνω από ένα μήνα πριν, έλεγε ότι είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Τώρα, καταλαβαίνετε, αυτό σηκώνει τρίχες. Αλλά πέρα από αυτό που σας λέω, για να μην μένουμε σε εντυπώσεις, να δούμε τι έγινε. Ο Δικηγορικός Λοιπόν Σύλλογος Αιγαίου, πάλι υπό την καθοδήγηση του Γεωργίου Μπέσκου, του φίλου και συναδέλφου, έκανε μηνυτήρια αναφορά για αυτό το θέμα. Ξεκίνησε λοιπόν από προκαταρτική, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη. Και τι έκανε ο Γιώργος, παρουσία μου στην Ολομέλεια? Είπε το εξής. Λέει, ζήτησε το λόγο και ζήτησε αναβολή. Γιατί ζήτησε αναβολή? Γιατί λέει, δεν μπορείτε κύριοι να δικάσετε αυτή την τόσο σοβαρή υπόθεση για το ελληνικό έθνος, όχι μόνο για τους σέρβισερ, για όλη την Ελλάδα είναι σοβαρή αυτή η υπόθεση. Δεν μπορείτε να τη δικάσετε αν πρώτα απ' όλα δεν έχει ξεκαθαρίσει το ποινικό σκέλος. Αν γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν και δεν υπάρξει τίποτα και τέλος πάντων μπει στο αρχείο ή οτιδήποτε άλλο, ok να γίνει η δίκη έτσι όπως είναι, αλλιώς θα πρέπει κάποιοι να πληρώσουν για αυτά τα οποία υπόθηκαν. Και δεν μπορείτε να την κάνετε γιατί υπάρχει μια τεράστια σκιά πάνω από το δικαστήριο και εμείς που θέλουμε να προστατεύσουμε και εμάς και το κύριο μας και το κύριο της δικαιοσύνης και το κύριο στο δικό σας και όλων τέλος πάντων, ζητάμε αναβολή μέχρι να καθαρίσει η υπόθεση. Παρεπιπτόντως, αυτό ήταν πάρα πολύ λογικό κατά την άποψή μου. Δεν δόθηκε αυτή η αναβολή. Μέχρι να βγούμε έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας, ξαναμπήκαμε μέσα, είχαν αποφασίσει να μην δοθεί η αναβολή και να προχωρήσει η δίκη. Να ξέρετε
ότι ανοίγει και ένας δρόμος για το ΕΔΑ, γιατί κατά την άποψή μας πάλι φύγεται η αρχή της δίκαιης δίκης και συγκεκριμένα ένας πολύ βασικός πυλώνας της αρχής της δίκαιης δίκης, η αρχή της αιμεροληψίας, σύμφωνα με την οποία δεν είναι ότι, ότι πρέπει να είσαι πεντακάθαρος, πρέπει να φαίνεσαι και πεντακάθαρος, δεν πρέπει να υπάρχει σκιά δηλαδή. Άρα μπορεί να φτάσει μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αυτή η ιστορία. Όχι μόνο μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, θα φτάσει αν υπάρχει περίεργη απόφαση. Δεν το συζητάμε αυτό. Φυσικά και θα φτάσει, θεωρώ. Αλλά πέρα από αυτό, ξέρω ότι τις επόμενες μέρες θα αποτανθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγαίου. Το ξέρω γιατί μιλάω καθημερινά με τον Γιώργο τον Πέσκο. Θα αποτανθεί και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς που χρωστάμε 400 και δις, 420 δις, καταλαβαίνετε που έχει φτάσει το εξωτερικό χρέος, έτσι. Λοιπόν, που χρωστάμε αυτά τα λεφτά, υπάρχει δυνατότητα να εισπράξουν από αυτές τις διαδικασίες το ελληνικό δημόσιο 58 δις και τα χαρίζουμε. Δηλαδή, αν βγει απόφαση, θα χαριστούν. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, θα ενημερωθούν και τα αρμόδια όργανα. Γιατί, για το θέμα α είναι εθνικό και γίνεται και υπερεθνικό. Λοιπόν, πρέπει όλοι να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Δεν γίνεται να πηγαίνουν με αυτές τις διαδικασίες οι σέρβισες να θέλουν να πάρουν τα σπίτια του ελληνικού λαού από τη μία και από την άλλη να τον θεσώσουν και 58 δις, γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν τα πληρώσουν αυτοί τα 58 δις ή όσα είναι τέλος πάντων, θα τα πληρώσουμε εμείς, ο ελληνικός λαός. Να σας πω μια που αναφερθήκαμε στο εξωτερικό χρέος, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι θα πρέπει ο κάθε Έλληνας πολίτης να σκεφτεί ότι μπήκαμε στα μνημόνια με 300 δις χρέος, ξεπουλήσαμε λιμάνια, τρένα, αεροδρόμια, ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε, δεν ξέρω, δηλαδή τι κάναμε και με την Ακρόπολη στο τέλος. Και παρόλο που ξεπουλήσαμε όλα αυτά, αυτή τη στιγμή χρωστάμε 420 δις. Κύριε Ντύλη, επειδή η εκπομπή έχει πάντα μία αγάπη στο τι λένε οι ακροατές, θέλω να, όσο μπορείτε και εφόσον μπορείτε, να δώσετε έτσι λιγάκι βάρος στα ερωτήματα ή τις τοποθετήσεις. Λέει ο φίλος ο Σάκης, ερώτηση. Στα πινάκια της Τραπέζης Ελλάδος, στο χαρτοφυλάκιο μη πιστωτικά ιδρύματα εξωτερικού, τα φαν δηλαδή, μέχρι τις 30/12/22 έχουν δώσει περίπου 45 δις ευρώ με υποσχετικές. Η εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος δεν πρέπει να υπάρχει, γιατί αν υπήρχε από το 12, θα έπρεπε να έχει συλλάβει 3 κεντρικούς τραπεζίδες και 8 πρωθυπουργούς. Πόσοι είναι? Αν πάρει αυτή την υποσχετική ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος και την πάει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα την πάρουν ή είναι ένα τίποτα ούτε καν επιταγή που κόβει ένα περίπτερο? Να πω στο φίλο Σάκη ότι αυτά τα οποία λέει, κατά την προσωπική μου άποψη ως Έλλην πολίτης, είναι πολύ λογικά. Απλά αυτή τη στιγμή εδώ και χρόνια ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Και επειδή αναφέρθηκα στο εξωτερικό δημόσιο χρέος, θα μου επιτρέψετε να σας πω μια λεπτομέρεια την οποία πρέπει να την ψάξουν όλοι για να καταλάβουν γιατί μιλάμε. Όταν το 2000 περίπου συζητούσαμε επί Σιμίτη για να μπούμε στο ευρώ, χρωστάγαμε περίπου 150 δις. Όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου μας έβαλε αρχικά στη διαδικασία των μνημονίων, τέλος πάντων ξεκίνησαν τα μνημόνια, χρωστάγαμε περίπου 300. Είχε διπλασιαστεί το χρέος. Και η ερώτηση είναι η εξής που πρέπει να σκεφτούμε όλοι. Μαζί τα φάγαμε, όπως είπε ο κύριος Πάγκαλος, και ουσιαστικά πήγαμε από τα 150 στα 300 δις σε περίπου 9 χρόνια. Το νούμερο είναι, καταλαβαίνετε, τρελό. Παρόλα αυτά, θα σας πω το εξής, ότι δεν τα φάγαμε μαζί. Καταρχήν δεν ήταν δυνατόν να τα φάμε μαζί με τον κύριο Πάγκαλο. Κατά δεύτερον, και πρέπει να το ξέρει ο κύριος Πάγκαλος, ότι δεν τα φάγαμε μαζί, κύριε Πάγκαλε. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής. Και εδώ πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ, γιατί θα κάνω μια σοβαρότατη αποκάλυψη που πρέπει να την ξέρουν όλοι οι Έλληνες. Το ευρώ τυπώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις κατατόπους κεντρικές τράπεζες. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα, από την Τράπεζα της Ελλάδας. Δεν δίνεται όπως πιστεύει ο κόσμος. Δηλαδή, αν σας ρώταγα πού δίνεται το ευρώ μετά, αφού το τυπώσουν, θα μου λέγατε δίνεται στα κράτη-μέλη της ΟΝΕ. Δηλαδή, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Γαλλία, στη Γερμανία κλπ. Μάλιστα. Δεν δίνεται λοιπόν εκεί. Και εδώ είναι το τρομερό. Το τρομερό, επαναλαμβάνω. Δίνεται με 0,75% επιτόκιο στο ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα, δηλαδή στις τράπεζες τις ιδιωτικές. Γιατί, δεν ξέρω. Ακούστε τη συνέχεια.
Η συνέχεια είναι ότι αυτές οι τράπεζες μετά με ελεύθερη διαπραγμάτευση το δίνουν το ευρώ στις χώρες μέλη του ΟΝΕ. Η ελεύθερη διαπραγμάτευση φτάνει στο 4,5-4,75%. Άρα τρώμε ένα καπέλο 4% στη χρήση του ευρώ όλες οι χώρες κράτη-μέλη της ΟΝΕ. Καταλαβαίνουμε ότι μεγαλύτερο ΑΕΠ, μεγαλύτερο χρέος. Η Ελλάδα χρεώνεται από αυτό με υπολογισμούς περίπου 10 με 15 δις το χρόνο. Έτσι δημιουργήθηκε το κενό από τα 150 δις στα 300. Και συνεχίζει βέβαια και υπάρχει αυτό. Τα κράτη τα οποία έχουν μεγαλύτερο ΑΕΠ έχουν και μεγαλύτερο εξωτερικό χρέος. Εξωτερικό χρέος δηλαδή προς πού? Προφανώς προς τις αγορές και τις τράπεζες, τις ιδιωτικές. Παράδειγμα, Γερμανία πόσα χρωστάει, ξέρετε, 3 εκατομμύρια χρωστάει. Γιατί τα χρωστάει? Έχει μεγαλύτερο ΑΕΠ και πληρώνει πάνω, πληρώνει ένα 4-4,5%. Για να σας το βεβαιώσω αυτό και να θα σας πω μια πληροφορία που θα τη θυμάστε όλοι. Όταν πήρε ο Γεώργιος Παπανδρέου το πρώτο μνημόνιο και μπήκαμε τέλος πάντων στο πρώτο μνημόνιο και ήρθανε κάποια λεφτά από άλλη πλευρά, πληρώθηκαν κάποια λεφτά, δόθηκαν κάποια λεφτά στην Ελλάδα με επιτόκιο 1%. Τότε λοιπόν στη Γερμανική Βουλή βγήκε βουλευτής, που αν δεν κάνω λάθος ήταν γυναίκα, και είπε το εξής: μα εμείς το παίρνουμε 4,5% και το δίνουμε στην Ελλάδα με 1. Καταλάβατε τι σας είπα? Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, στη Γερμανία που όλοι πηγαίναν όμως τα λεφτά και πληρώνει και φύλακτρα. Ακούστε εδώ, λέει εδώ ο φίλος ο Ηλίας από τη Λαμία. Πληρώνεις, λέει, μια φορά δηλαδή την ανακεφαλοποίηση, μας είπε σήμερα ο κύριος Ντύλης, των τραπεζών μέσα από τους φόρους, τα κόκκινα δάνεια, και πληρώνεις άλλη μια φορά μέσα από φόρους τα 58 δις που χαρίζονται στα funds. Δύο φορές δηλαδή, αλλά τα σπίτια τα παίρνουν. Καλά κατάλαβα, λέει? Πάνω κάτω νομίζω ότι κατάλαβε καλά. Ναι. Μάλιστα. Η φίλη Κάρμεν, μια ερώτηση στον κύριο Ντύλη. Νομικά, γνωρίζει ότι από τις 8 Μαρτίου του 10 υποθηκεύτηκε η Ελλάδα και ότι βρίσκεται σε αυτή κινητά και ακίνητα. Ρωτώ λοιπόν, σε μια υποθηκευμένη περιουσία είναι νόμιμο να πληρώνουμε έμφυα? Το έμφυα είναι ένας πολύ προβληματικός νόμος, γιατί ήρθε καταρχάς ως έκτακτος και είναι ένας νόμος ο οποίος στοχεύει την ιδιοκτησία, όπως αντιλαμβάνεστε. Έτσι, δηλαδή όταν εγώ έχω κάτι που κάνει 100 και δίνω κάθε χρόνο 2 και 2 και 2 και 2, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένας τρόπος απαλωτρίωσης. Λοιπόν, πέρασε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως έκτακτος νόμος, ως έκτακτη φορολόγηση, και είναι όλα καλά και είναι μέχρι σήμερα και υπάρχει. Αλλά φανταστείτε, για να απαντήσω κιόλας, ότι αν οι εταιρείες διαχείρισης πάρουν κάποια σπίτια στο όνομά τους, δηλαδή πάνε και τα χτυπήσουν οι ίδιες και τα πάρουν τα σπίτια αυτά, έτσι. Ενώ μέχρι εκείνη την ώρα αυτοί που τα έχουν οι ιδιοκτήτες τους πληρώναν έμφυα, μετά αν εφαρμοστεί ο 3156 που σας έλεγα προηγουμένως, κανονικά δεν πληρώνονται έμφυα. Γιατί ο 3156 λέει ότι δεν πληρώνεται κανένας νόμος. Μάλιστα. Δηλαδή είναι αστεία πράγματα αυτά. Απίστευτα. Είναι αστεία πράγματα. Απίστευτα. Ο Νικόλας, άρα λέει, με αυτό που μας είπατε κύριε Ντύλη, το συμπέρασμα και να το καταλάβει ο καθένας είναι ότι το ευρώ είναι χρεόγραφο και όχι νόμισμα. Δεν υφίσταται χωρίς χρέος. Δεν το είπα, αλλά είναι έτσι. Όλη η διαδικασία δημιουργίας χρήματος στη Δύση, αλλά και σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι αυτό επεκράτησε, μετά την σχέση που είχε το νόμισμα με το χρυσό, η οποία εγκαταλείφθηκε, στηρίζεται πάνω στο χρέος. Δηλαδή δημιουργείς χρέος και δημιουργείς και νόμισμα, δημιουργείς ευρώ. Είναι μια διαδικασία την οποία την ξέρω πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν μπορούμε να καταλήξουμε. Ωραία. Ο Νίκος από το Λονδίνο, μετά τη βόμβα, λέει, που έριξε σήμερα ο κύριος Ντύλης με τα 58 δις γλίτωμα φόρων, σε μια χώρα που κανείς δεν τόλμησε να πει το λόγο για τον οποίο παρακολουθεί το Κουκάκης, δημοσιογράφος, και κατηγορείται εισαγγελέας διαφθοράς του Λουπάκη σε σχέση με τράπεζες, όπως γράφουν οι Financial Times, σοβαρά τώρα περιμένει δικαιοσύνη και απόφαση υπέρ των δανειοληπτών και όσων προσφεύγουν από το ανώτατο δικαστήριο ο κύριος Ντύλης? Εγώ θα πω ότι ο κύριος Ντύλης έχει και οφείλει να έχει εμπιστοσύνη στις αποφάσεις του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου. Εγώ να πω το εξής, ότι πέρα από το τι οφείλω και τι στάση πρέπει να έχω, σας ξαναλέω, έχω κώδικα δεοντολογίας, υπάρχει κώδικα δεοντολογίας δικηγόρων και ο κώδικας περί δικηγόρων που μου επιβάλλει κάποια πράγματα και κάποιες συμπεριφορές. Θα σας πω όμως το εξής, ότι οι αραιοπαγίτες, οι οποίοι είναι δικαστές, οι οποίοι έχουν 35 χρόνια στην πλάτη τους ως δικαστές, αναμένω από αυτούς να κάνουν ό,τι κάνανε σε όλη τους τη ζωή.
δηλαδή να προφυλάξουν το ελληνικό δημόσιο. Οι Έλληνες δικαστές, να ξέρετε, και είναι και πάρα πολιτικό αυτό, προφυλάσσουν τα δικαιώματα του κάθε πολίτη, αλλά έχουν και μια πολύ μεγάλη ευαισθησία όσον αφορά το ελληνικό δημόσιο και καλά κάνουν. Έτσι λοιπόν, άκουσα με πάρα πολύ έκπληξη την πρόταση του αξιοτήμου κυρίου εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος είναι αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η οποία ήταν υπέρ των funds και λίγο πολύ έφερε και ένα παράδειγμα από το ποινικό δικείο, το οποίο νομικά νομίζω ότι δεν στέκει. Είναι μισό λεπτό, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι υπό τις εντολές του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Ντογιάκου, σωστά? Μία είναι η αρχή. Η εισαγγελική αρχή ξεκινάει από τον κύριο Ντογιάκου, φυσικά. Μάλιστα. Για να τα αποκωδικοποιούμε λίγο. Η εισήγηση είναι υπέρ των funds, δηλαδή, του εισαγγελέα. Δεν είναι εισήγηση, είναι πρόταση. Η πρόταση, ναι, η πρόταση του κυρίου εισαγγελέως, του αξιοτήμου κυρίου εισαγγελέως, ήταν αυτή. Βέβαια, εγώ σας ξέρω, δαγκωνόμουν την ώρα που την άκουγα αυτή την πρόταση. Γιατί ο ρόλος της εισαγγελικής αρχής είναι εκείνη την ώρα να προστατεύσει το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, ουσιαστικά εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο, κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, και δαγκωνόμουν, γιατί φαντάζομαι ότι οι αραιοπαγίτες μας εκεί μέσα και ο κύριος αξιότιμος κύριος εισαγγελέας δεν είχαν αντιληφθεί αυτό το κομμάτι που σας αποκάλυψαμε, που αποκάλυψε καταρχάς ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και σας το αποκαλύπτω τώρα εγώ σε εσάς, στο κοινό, στο ελληνικό κοινό. Δηλαδή δεν είχαν αντιληφθεί ότι ουσιαστικά παίρνονται 58 δισεκατομμύρια ευρώ, και σας ξαναλέω γιατί θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος, επειδή δεν την έχω διαβάσει την οικονομοτεχνική αυτή μελέτη. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι σωστή ή πόσο σωστή είναι, αλλά σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Αν δεν είναι 58, μπορεί να είναι 48 ή 38. Αλλά θέλω να σας πω ότι σίγουρα είναι πάρα πολλά δισεκατομμύρια, γιατί είναι 800.000 ακίνητα και όλοι οι φόροι οι οποίοι προκύπτουν από αυτές τις διαδικασίες. Τώρα, κύριε Ντύλη, θα πάω την κουβέντα λίγο πιο κάτω. Είπατε όμως ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος οι πληστηριασμοί υφίστανται, μπαίνει ένα φρένο, αλλά το κρίσιμο εδώ είναι αν θα υπάρξει πολιτική παρέμβαση, νομοθεσία δηλαδή, για να προστατευτεί η πρώτη κύρια κατοικία. Αυτό είναι το μείζον. Φυσικά. Ή η πρώτη, η κύρια επιχείρηση. Επίσης αυτό είναι το μείζον. Να μην ξεχνάμε, υπάρχουν και επιχειρήσεις που βγαίνουν στο σφυρί. Φυσικά, φυσικά. Και εδώ υπάρχουν ζητήματα. Όπως θα ξαναέρθει ένας νόμος, όπως ήταν ο νόμος Κατσέλη περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών, ο 3869 του 10. Θα βγει με κάποια άλλη μορφή, πρώτο. Δεύτερον, ο οποίος νόμος προστάτευσε πράγματι τα νοικοκυριά τα οποία πήγανε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, θα υπάρξει μια νομοθετική παρέμβαση να πει, ας πούμε, στα φαντς, ελάτε εδώ κύριοι, πόσο αγοράσατε αυτά τα δάνεια? Με 5%, με 7%, με 10%. Ωραία. Να γίνει μια αρρύθμιση να πληρώσει ο απλός άνθρωπος 15% και 20%. Όχι να πληρώσει δύο φορές το ποσό στο οποίο εσείς αγοράσατε. Χρωστούσε ο άνθρωπος όταν εσείς το αγοράσατε με 5%. Δύο φορές μόνο, κύριε Ντύλη. Αυτοί που τους παρότρεναν να το πάρουν σε ελβετικό φράγκο. Αυτή να δείτε. Είναι μια τεράστια υπόθεση με το ελβετικό φράγκο. Τεράστια υπόθεση. Τους παρότρεναν οι άνθρωποι, δεν γνωρίζανε γιατί μιλάμε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν, δεν ήταν οικονομολόγοι οι άνθρωποι, έτσι. Και τους οδήγησαν στο ελβετικό φράγκο και από εκεί έχουμε τεράστια ζητήματα, γιατί ξέρετε πόσο έχει πάει. Λοιπόν, και οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, οι άνθρωποι έχουν καταστραφεί από αυτό. Δεν μπορεί η πολιτεία ένα τέτοιο μείζον κοινωνικό ζήτημα να το αφήνει. Φυσικά, όταν υπάρχει και επιπολάζει η αναλγησία, σας ξαναλέω, μέσα στο κοινοβούλιο, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτό πια μεταφράζεται σε πρόβλημα στο μυαλό, ουσιαστικά και στην πρακτική των Ελλήνων. Οι Έλληνες ούτε πρέπει να καθίσουν στους καναπέδες τους και πρέπει να πάνε να δώσουν απάντηση, γιατί αυτό μπορούν συνταγματικά να κάνουν αυτή τη στιγμή, να δώσουν μια ηχηρή απάντηση σε όλους αυτούς που νομοθετούν με αυτόν τον τρόπο. Και μην ακούμε εκβιαστικά διλήμματα, θα καταστραφούμε, θα κάνουμε, θα διάξουμε και πρέπει να μπούμε σε μνημόνια όπως λέγανε κτλ. Γιατί τους ξαναλέω αυτό που είπαν πριν λίγο, μπήκαμε με 300 δις, είμαστε έξω από τα μνημόνια με 420 δις και το ΑΕΠ μας έχει πέσει. Άρα ο λόγος εξωτερικό χρέος προς ΑΕΠ έχει μεγαλώσει. Πώς είμαστε σήμερα μια χαρά, ενώ τότε δεν ήμασταν? Και αφού έχουν φύγει και έχουν ξεπουληθεί τα πάντα. Δηλαδή, προσέξτε. Εδώ μιλάμε για το θέατρο του παραλόγου, που κάποιοι από εμάς,
που είμαστε επιστήμονες, το αντιλαμβανόμαστε μια χαρά και πρέπει επιτέλους να το αντιληφθεί και ο ελληνικός λαός και να φύγει και από τα εκβιαστικά διλήμματα και από το γεγονός ότι κάθεται και λέει: όχι αδερφέ, δεν τρέχει τίποτα, θα δούμε τι θα κάνουν, θα αποφασίσουν αυτοί, εγώ να κάτσω στον καναπέ μου. Δεν γίνεται έτσι. Κύριε Ντέλη, πριν κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ξέρω, πέρα από το ότι αναλαμβάνει το γραφείο σας σε αυτές τις υποθέσεις, ξέρω όμως ότι έχετε μια συνολικότερη εικόνα. Πόσο στην πραγματικότητα εκρηκτικό είναι το πρόβλημα για κατοικίες και επιχειρήσεις στη χώρα? Αλλάζει ενδεχομένως πολύ γρηγορότερα από μία γενιά, σε μισή να μην πω και ακόμη περισσότερο, η ιδιοκτησία στη χώρα? Η απάντηση είναι προφανώς ναι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω μόνο το εξής. Το 1998 ήμουνα υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όπως σας έχω πει, ξέρετε, δεν είμαι μόνο νομικός, είμαι και φυσικός. Έχω ασχοληθεί με πολλές επιστήμες. Είμαι διεπιστήμονας. Λοιπόν, εκεί, σε εκείνη την εποχή, γνώρισα κάποιους ανθρώπους, τέλος πάντων, με τους οποίους είμαστε σε projects, και μου είπανε το εξής, ότι οι ξένες ελίτ έχουν τεράστιο πρόβλημα με το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό ιδιοκτησίας στους Έλληνες πολίτες. Και η ερώτηση φυσικά ήταν γιατί. Η απάντηση είναι η εξής. Όταν ένας λαός έχει να βάλει το κεφάλι του κάτω από μία στέγη και το έχει λυμμένο αυτό το ζήτημα και έχει λυμμένο ενδεχόμενα και να φάει και να πιει, μετά τι κάνει? Σκέφτεται καθαρά και δεν βρίσκεται σε αναζήτηση συνεχώς των προστοζήν και τα λοιπά. Οπότε το ζήτημα της ιδιοκτησίας των Ελλήνων σχετίζεται με το κατά πόσον μπορούμε να είμαστε, να μην είμαστε χειραγωγούμενοι. Αν τα σπίτια των Ελλήνων τα πάρουν και ο Έλληνας βρεθεί στο δρόμο, είναι λογικό να σκέφτεται πρώτα την επιβίωσή του και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ένας τέτοιος λαός είναι χειραγωγήσιμος και αυτό πιθανότατα είναι και ο στόχος. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Ντύλη. Μέρα που είναι 3 Φεβρουαρίου του 30, είπαμε, του 1830, μεγάλες δυνάμεις χορήγησαν την ελεγχόμενη ανεξαρτησία στη χώρα. Δεν είναι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας και εύχομαι ο ελληνικός λαός να αντιληφθεί γιατί μιλάμε.